Όπως μεταδίδουν γερμανικά ειδησιογραφικά πρακτορία εδώ και λίγη ώρα, το περιοδικό Spiegel που θα κυκλοφορήσει αύριο σε ρεπορτάζ του αναφέρεται στη συνάντηση Βαρουφάκη-Σόιμπλε που έγινε την περασμένη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, λίγο πριν την έναρξη του Eurogroup. Σύμφωνα με το Spiegel, ο Σόιμπλε φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, θέτοντάς του ένα τελεσίγραφο λέγοντας: «Ο χρόνος σας τελειώνει. Η χώρα σας πρέπει επιτέλους να αρχίσει να διαπραγματεύεται σοβαρά με τους δανειστές». Τώρα, το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών απέρριψε σήμερα με δηλώσεις εκπροσώπους του Φριντερίκε φον Τίσενχάουζεν την πρόταση του κύριου Βαρουφάκη για μετακύληση της πληρωμής των ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως είπε η ίδια μετά από ερώτηση του Μέγκα, η Ελλάδα στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου αλλά και στο τελευταίο Eurogroup έχει δώσει διαβεβαιώσεις ότι θα πληρωθούν οι δανειστές της όπως ακριβώς έχει συμφωνηθεί. Είναι ξεκάθαρο το περίγραμμα για την Ελλάδα, τόνισε η ίδια. Εγώ δεν χρειάζεται να κάνω επιπλέον σχόλια.